Πάμε να σου συστήσω τον Κωνσταντίνο Κουτούπη. Ποιος είναι ο Κουτούπης? Κωνσταντίνε, καλό μεσημέρι. Γεια σας, καλό μεσημέρι από Κερατέα. Κερατέα. Κωνσταντίνε, μ' αρέσει έτσι όπως το πες μου. Εσάν να είσαι ανταποκριτής, όχι πολεμικός, αλλά ανταποκριτής. Καλό μεσημέρι. Θα μπορούσα. Το κατέχεις όμως εκτός από κομμωτής. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, θα δούμε το σχετικό ρεπορτάζ, τι ακριβώς έκανες, και αμέσως μετά θα το συζητήσουμε. Παρακαλώ. Κομμωτές εν δράση στην πληγωμένη από την κακοκαιρία Καρδίτσα, με όπλα τους χτένες, σαμπουάν και πιστολάκια. Κούρεψαν, χτένισαν και περιποίηθηκαν ανθρώπους όλων των ηλικιών για καλό σκοπό. Όλοι τους προσέφεραν δωρεάν τις υπηρεσίες με ένα κοινό στόχο, να στηρίξουν τους πληγέδες κατοίκους της πόλης από τις καταστροφικές πλημμύρες. Ανάμεσά τους και ο γνωστός κομμωτής Κωνσταντίνος Κουτούπης, κάτοχος του ρεκόρ Γκίνες και γνωστός ως ο πιο γρήγορος παγκοσμίος κομμωτής, αφού ολοκληρώνει σε 47 μόλις δευτερόλεπτα ένα κούρεμα. Έλα να μας αναλάβεις όλους, γιατί λόγω COVID δεν μας αφήνουν να πηγαίνουμε πουθενά. Έτσι, γρήγορα, μπαμ, μπαμ. Να σου πω, πώς το σκέφτηκες όλο αυτό, Κωνσταντίνε? Γενικά, εδώ και 2 χρόνια ασχολούμαι με δράσεις. Δεν παίρνει πολύ χρόνο να σκεφτώ. Εκεί που κάθομαι στο μαγαζί, μου έρχεται μια φλασιά, να το πω έτσι, και κατευθείαν αναλαμβάνω δράση. Ή στο μαγαζί που κουρεύω δωρεάν, δηλαδή κάνω μία μέρα, ένα Σάββατο, ας πούμε, δωρεάν κουρέματα, και όλα τα έσοδα θα πάνε για ένα καλό σκοπό, όπως έκανα και για την Καρδίτσα το ίδιο. Το Σάββατο προηγούμενο κούρεψα δωρεάν 55 άτομα και μάζεψα ένα χρηματικό ποσό και τους τα πήγα την Κυριακή και τους τα έδωσα μαζί με την διήμερη δράση με όλους τους αδέλφους που κάναμε. Μπράβο, ρε εσύ, Κωνσταντίνε. Μπράβο, να σου πω, το άκουσες το θέμα μας με την Γιώτα που έχουμε εδώ και το μπούλινγκ που αγαπά την κομμωτική και αντίστοιχο συνάδελφο σαν και εσένα, λόγω της ιδιαιτερότητας που έχει στο χεράκι της, της είπε, παρότι οι πελάτες δεν είχαν πρόβλημα, ότι προτιμώ να σταματήσουμε τη συνεργασία. Έχω ακούσει και εγώ διάφορα. Άλλος μου είπε, πήγα τον Λούσο, μου λέει, αν φοβάσαι τα βρώμικα μαλλιά παρά τη δουλειά σου. Και του λέω να λουστούμε, γιατί πρέπει να είναι καθαρά τα μαλλιά, είναι τα χέρια μου, είναι υγιεινή. Και εγώ του απάντησα, κάνεις χειρουργείο χωρίς ο γιατρός να φοράει γάντια, χωρίς να φοράει κάτι, θα πήγαινες έτσι? Τώρα με το bullying η αλήθεια είναι πάρα πολύ άσχημο. Δεν κρατάμε κανένα πελάτη, μας επιλέγουν και έρχονται. Άμα δεν του αρέσει, απλά να φύγει. Μάχημος ο Κωνσταντίνος. Μάχημος είσαι, Κωνσταντίνε. Πρέπει να έρθεις να κόψεις κεφάλια. Πρέπει να μπεις σε κέρια θέση. Όχι να κουρεύεις, να κόβεις κεφάλια. Και να ξυρίζεις. Να πας από τη Βουλή. Ναι. Χιουμοράκι. Λίγο κρύο, αλλά δεν πειράζει. Αυτό έχω. Δεν πειράζει. Κωνσταντίνα μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που και σήμερα τα καταφέραμε έτσι να σε βγάλουμε σε ζωντανή σύνδεση, παρότι είχε έντονη επικαιρότητα. Γιατί θέλω μέσα από αυτήν την εκπομπή να περνάμε αυτά τα μηνύματα των ανθρώπων της διπλανής πόρτας, του Κομωτή, του Παντοπόλη, του ανθρώπου που φτιάχνει τις δικές του δημιουργίες και που ξέρει να προσφέρει στον συνάνθρωπο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, να ευχαριστήσω πολύ και τους συναδέλφους που στηρίξαν το έργο μου στην Καρδίτσα. Δώσανε μάχη και αυτοί πολύ. Μάχη στο κούρεμα. Μπήκε η μηχανή μάχη στο μπροστά. Κούρεμα. Κουρέψαμε γύρω στα 200 άτομα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνε. Ευχαριστώ. Υγεία να έχετε. Γεια σας.